Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η πιο ταιριαστή λέξη για το νοσοκομείο της Δράμας είναι η λέξη ελλείψεις. Βεβαίως θα μου πείτε ότι αυτή η λέξη ταιριάζει συνολικά για την κατάσταση που επικρατεί στην υγεία της χώρας μας, αλλά ας το δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα. Από τους 112 γιατρούς που έπρεπε να έχει το νοσοκομείο της Δράμας, αυτή τη στιγμή διαθέτει λιγότερους από τους μισούς, 53. Και μάλιστα με έναν οργανισμό πολύ κατώτερο από αυτόν που θα έπρεπε να είναι. Τρεις αναισθησιολόγοι παρακαλώ στο νοσοκομείο της Δράμας, πράγμα που σημαίνει ότι τα χειρουργεία λειτουργούν οριακά. Για το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό, με το ζόρι βγαίνουν οι βάρδιες, με εντατικοποίηση μεγάλη της δουλειάς τους. Θα πείτε για προσλήψεις. Αυτό πιθανά να πείτε για προσλήψεις. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα προβλέπονται δύο προσλήψεις τραυματιοφορέων και μιας νοσηλεύτριας για το 2020. Βεβαίως δεν ξέρω τι ακριβώς θα καλύψουν αυτά τα τρία άτομα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά να σας πούμε ότι το 2021, του χρόνου δηλαδή, θα αποχωρήσουν τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι από το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά, κύριε Υπουργέ, και στο υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί ένα νοσοκομείο έχει ποικιλία προσωπικού. Η τεχνική του υπηρεσία κυριολεκτικά είναι αποδεκατισμένη. Από 33 εργαζόμενους που ήταν πριν μερικά χρόνια, είναι περίπου 20. Υπάρχουν βάρδιες κυριολεκτικά στο νοσοκομείο όπου δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις και στο διοικητικό προσωπικό. Ένας τηλεφωνητής για να καλύψει αλήθεια ποιες ανάγκες και πότε να προλάβει για το τηλεφωνικό κέντρο, ενώ η ίδια κατάσταση, οριακή κατάσταση, τραγική κατάσταση, υπάρχει και στα πλυντήρια, στην αποστήρωση, στα χειρουργεία, στα μαγειρία, όπου και εκεί το βοηθητικό, το τεχνικό προσωπικό κυριολεκτικά είναι αποδικατισμένο. Νομίζω ότι η εικόνα, ας μην πω περισσότερα, η εικόνα είναι γνωστή ιδιαίτερα για τους δραμηνούς και για τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής. Και οι ερωτήσεις μας είναι δύο, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, τι θα κάνετε για να στελεχώσετε αυτό το νοσοκομείο που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή, να το στελεχώσετε με όλο το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, και τι θα κάνετε για να σταματήσετε πια αυτό το έσχος της ελαστικής εργασίας των συμβάσεων και των συμβασιούχων, μετατρέποντας τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, για να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι μια μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε ερώτηση για τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στις υγειονομικές δομές του νομού της Δράμας. Και η απάντηση δεν μπορεί να είναι διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις μέσα σε 8 μήνες. Γιατί η κατάσταση την οποία περιγράψατε είναι η κατάσταση την οποία παραλάβαμε πριν μερικούς μήνες. Η προσωρινή λύση που δίνουμε με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ιατρικού κλπ. Δεν σας καλύπτει. Όχι επί της ουσίας, αλλά ιδεολογικά. Περιπτώσεις κάλυψης κενών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών πάλι δεν σας καλύπτει. Αυτές όμως είναι οι λύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, έως ότου ολοκληρωθούν οι μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και οι προσλήψεις που τρέχουν μέσω του ΑΣΕΠ και εφόσον προκηρυχτούν και οι νέες θέσεις οι οποίες προγραμματίζουμε. Εάν έχετε κάποια άλλη λύση, ευχαρίστως να την ακούσουμε και να την υλοποιήσουμε. Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας υπηρετούν 59 και όχι 53 γιατροί, όπως αναφέρεται στην ερώτησή σας. Επίσης, υπηρετούν 14 επικουρικοί, 8 γιατροί με μετακίνηση από άλλο υγειονομικό τομέα, η φορέα και ένας γιατρός με δελτίο παροχής υπηρεσιών, που αυξάνει το συνολικό αριθμό υπηρετούντων ιατρών σε 82. Παράλληλα, ναι, βρίσκονται σε εξέλιξη 2 προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και πρόσφατα προκηρύχθηκαν και 8 θέσεις επιμελητών Β και 7 θέσεις λοιπού προσωπικού. Σίγουρα οι προκηρύξεις αυτές δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Ναι, και πράγματι υπάρχουν ανάγκες όχι μόνο στο ιατρικό προσωπικό, αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε τονίσει σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι τραυματιοφορείς.
Και βεβαίως έχουμε κάνει συγκεκριμένο προγραμματισμό προκειμένου να καλύψουμε αυτά τα κενά. Τέλος, για τους συμβασιούχους, το έχω ξαναπεί και το λέω για μία ακόμη φορά. Δεν είναι απόλυση, το καθεστώς εργασίας τους είναι πολύ συγκεκριμένο, λίγοι σύμβασή τους και αποχωρούν. Εμείς κρατήσαμε 4.000 συμβασιούχους του ΑΕΔ στο σύστημα υγείας και κοιτάζουμε να δώσουμε μόνιμες λύσεις στο σύστημα υγείας και όχι προσωρινές θέσεις εργασίας και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Θα κάνω πιο συγκεκριμένη την εικόνα, κύριε Υπουργέ, για το νοσοκομείο της Δράμας. Τα χειρουργεία που έγιναν το 2019 σε σχέση με το 2018 ήταν κατά 30% λιγότερα. Αυτό έχει βεβαίως μια αιτία βασική, γνωστή, την έλλειψη προσωπικού. Να σας πω και κάτι ακόμα χειρότερο. Υπάρχουν βασικές ιατρικές ειδικότητες που λείπουν από το νοσοκομείο της Δράμας. Δεν υπάρχει δερματολόγος, δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος και δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος για μια ολόκληρη περιοχή, εκτός και αν πάνε βεβαίως στους ιδιώτες και πληρώσουν. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν, δεν έχουν χρήματα. Από την άλλη, τουλάχιστον το 20% του προσωπικού αυτού του νοσοκομείου, όπως και των υπόλοιπων, είναι συμβασιούχοι. Είπατε ότι δεν πρέπει να σας κρίνουμε τόσο αυστηρά, γιατί είστε μόλις 8 μήνες κυβέρνηση. Το επιχείρημα είναι λογικοφανές. Αλλά δεν ισχύει, επειδή και η δική σας κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια ακριβώς πολιτική της υποχρηματοδότησης για την υγεία που είχαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, και νομίζω αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, περιέχεται σε πάρα πολλές εκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ, ότι οι ιδιωτικοί δαπάνοι υγείας, αυτά που πληρώνουν δηλαδή οι πολίτες της χώρας από την τσέπη τους για να βρουν την υγειά τους, συνεχώς αυξάνεται και την ίδια ώρα η κρατική χρηματοδότηση συνεχώς μειώνεται. Συνεπώς, δεν ξέρω αν έχετε το δικαίωμα να λέτε να μην σας κρίνουμε τόσο αυστηρά, ας περάσει λίγος καιρός. Όσος καιρός και να περάσει, τα αποτελέσματα και της δικής σας πολιτικής θα είναι αυτά. Από την άλλη, και μιας και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη το επόμενο διάστημα. Και αναφέρομαι βεβαίως στην ενδεχόμενη επιδημία από το νέο κορονοϊό, ο οποίος υπάρχει, έτσι, έχει έρθει και στη χώρα μας και έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση ορισμένα μέτρα. Πείτε μου εσείς, κύριε Υπουργέ, πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα τέτοιο νοσοκομείο στη Δράμα, όπως και τα άλλα νοσοκομεία, τα περισσότερα νοσοκομεία, για να μην πω όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξάπλωσης ή γενίκευσης μιας τέτοιας επιδημίας, με αυτές τις ελλείψεις προσωπικού που έχουν, με αυτές τις ελλείψεις υλικών, με όλα τα σχετικά. Και βεβαίως, δεν νομίζουμε ότι αποτελεί ικανοποιητικό μέτρο η ανακοίνωση από την κυβέρνηση της πρόσληψης 200 ατόμων, 200 άτομα δηλαδή προσωπικό, πρόσληψη προσωπικού για 3 μονάχα μήνες σε 20 νοσοκομεία. Και τα άλλα τα νοσοκομεία δηλαδή, αν θα έχουν τέτοια κρούσματα, τι θα κάνουν, πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα χρήματα που δίνονται στην υγεία, επιτέλους δηλαδή, ας κοπούν από αλλού, κόψτε κανένα κίνητρο, καμιά επιδότηση για τους εφοπλιστές. Δώστε λιγότερα στους δανειστές, δώστε λιγότερα στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει τρόπος και, εν πάση περιπτώσει, διαβάστε και την ανακοίνωση που έβγαλε χτες το κόμμα μας για την ενδεχόμενη επιδημία του κορονοϊού, τις 9 θέσεις, τις 9 προτάσεις, ανάμεσα στις οποίες λέει ότι όλα αυτά τα βασικά μέτρα προφύλαξης, μάσκες και τα λοιπά, απολυμαντικά υγρά, θα πρέπει να διατεθούν δωρεάν στον πληθυσμό της χώρας. Ευχαριστώ.